να τους πούμε ότι δεν πρέπει να φοβούνται, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, να τους συμπαρασταθούμε σε όλο αυτό που συμβαίνει τις δύο τελευταίες μέρες. Δεν είναι τυχαία η επιλογή αυτών των ημερών που γίνονται αυτά. Έχουν ευθύνες αυτοί που αφήνουν το σχολείο να είναι ορμητήριο δύο ημέρες, ορμητήριο φασιστοειδών, των περιφερειακών ομάδων, και πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες το Υπουργείο, ο Περιφερειακός Διευθυντής, η Διευθύντρια Εκπαίδευσης, που δεν έκαναν τίποτε πέρα από ευχολόγια και από μία προσπάθεια να εξισώσουν αυτούς που αγωνίζονται με τα φασιστοειδή που εξαπέλυσαν χθες δολοφονική επίθεση και προχτές με μαχαίρια, με μολότο, με πέτρες, με καδρόνια, και ήταν μέσα στο σχολείο και τρομοκρατούσαν και τους μαθητές. Να είναι και στο φως, Γιάννη. Σήμερα, εάν δεν υπήρχε παρουσία ούτε δική σας, αλλά μόνο των γονιών και των μαθητών αποκλειστικά, δεν θα ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα? Κοιτάξτε λίγο, εδώ έρχονται επειδή θέλουν να τρομοκρατήσουν και τους μαθητές. Δεν έρχονται τυχαία. Είναι μια περίοδος που γίνονται εκλογές για τα πενταμελή, δεκαπενταμελή. Το ότι επιτέθηκαν σε μέλος του δεκαπενταμελούς και τις λέγανε «Εμάς δεν μας αρέσουν οι ιδέες σου και δεν θα είσαι, είτε σε εκλέξουν είτε όχι», και την χτυπούσαν και την τραβούσαν και την βάζαν κάτω με τη μαλλιοτραβούσαν. Αυτό είναι υπάρχει άποψη που λέει ότι αν υπάρχει αυτή η κατάσταση, αν δεν υπάρχει μια τέτοια συγκέντρωση, θα είχαμε λίγο την ένταση. Και στα φασιστοειδή δεν αρέσουν ούτε οι αγώνες οι οργανωμένοι, ούτε οι άνθρωποι που σηκώνουν κεφάλι. Να σκύψουμε το κεφάλι, να μην κουνιόμαστε, να δεχόμαστε τα πάντα. Αυτά τα παιδιά εδώ παλεύουν για να έχουν βιβλία κάθε χρόνο. Εργαστήρια, καθηγητές. Ξέρετε πόσες χιλιάδες κοινά καθηγητών υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Γι' αυτό παλεύουν. Και στέλνουν εδώ πέρα τους μπράβους, τους χρυσαυγίτες και τα άλλα φασιστοειδή, για να μην κουνιέται κανένας. Μου λέτε ότι πρέπει. Είναι και μαθητές ανάμεσά τους, οι οποίοι παρασύρονται, και αυτούς πρέπει να στηρίξει η πολιτεία. Όχι να επιτρέπει μέσα στους κουκουλοφόρους να τρομοκρατούν. Πού ξέρετε εσείς τι έγινε, γνωρίζει κανείς, όταν μπαίνουν τις κουκούλες μέσα?